Το πνεύμα ενήθη περιστερά ευελβαίου του λόγου το ασκαλές. Ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φώτισας δόξαση. Καθίστε, σε έχουμε καλή χρονιά. Αν και καλές χρονιές δεν υπάρχουν. Είναι ψεύτικη ευχή, όπως είναι τα χρόνια πολλά. Τι σημαίνει χρόνια πολλά? Ποιος το ξέρει? Άμα δεν λέμε πολλά χρόνια πολλά, είναι επικίνδυνο να νομίσουμε ότι θα είναι πολλά. Η αλήθεια είναι ότι η ουσία των πραγμάτων βρίσκεται εδώ σε αυτό που εορτάζουμε. Δεν με έχετε ξαναδεί να μιλάω με τον Πετραχίλη την ώρα που το φοράω. Το φοράω για να θυμόμαστε η θάλασσα του Ιορδάνη. Γι' αυτό φοράμε μπλε τα θεοφάνεια και στις γιορτές της Παναγίας. Και το Αγίου Νικολάου, επειδή έχει σχέση με την θάλασσα. Η θάλασσα λέει, είδε και έφυγε. Ο Ιορδάνης εστράφει στα πίσω. Η αλήθεια είναι ότι καμία θάλασσα δεν αλλάζει φορά εκείνη την ώρα, εκτός από τα τρελά νερά της Καλκίδος που πηγαίνουν 6 ώρες πάνω, 6 ώρες κάτω. Μόνο μια φορά το χρόνο γίνεται, την ημέρα των Θεοφανίων, με το παλαιό ερωτολόγιο στις 19 Γενάρη, εκεί που ο Πατριάρχης μας πηγαίνει, ο Πατριάρχης Ιερουσαλήμου, λέω μας, αυτός ο Πατριάρχης, είτε είναι Έλληνες είτε ξένος, μέχρι στιγμής είναι Έλληνες, και διακονεί τα Πανάγια προσκυνήματα και την ώρα που γίνεται εκεί η ακολουθία του αγιασμού των υδάτων, αλλάζουν φορά τα ύδατα παραδόξως. Όσοι έχετε πάει στον Ιορδάνη θα το έχετε ακούσει. Θα σας το έχουν πει εκεί οι πατέρες που διακονούν τον Χριστό στο όνομα των αδελφών που πηγαίνουν σε αυτά τα Άγια Μέρη. Θεοφάνεια όμως δεν είναι αυτό απλά. Θεοφάνεια είναι ο Θεός να φανεί μέσα μας. Ο Θεός να υπάρχει μέσα μας. Αυτά είναι θεοφάνεια τα οποία ζητούμε. Αυτά τα θεοφάνεια ακόμη δεν τα έχουμε κάνει, για να είμαστε ειλικρινείς και να μην ψευδόμαστε. Αν τα είχαμε κάνει, δεν θα είχαμε ανέβει, κατέβει από εκείνο το όρος της αρετής. Θα ήμασταν χαρούμενοι που έχουμε κάνει αληθινά όντως θεοφάνεια. Ντυθήκαμε όλοι, στολιστήκαμε να πάμε τα θεοφάνεια στην Εκκλησία. Γίνανε θεοφάνεια μέσα μας. Ο Θεός μπήκε στις υπάρξεις μας. Δεν θα το πω χοντρά, θα το πω ελαφριά. Και μπήκε και δεν μπήκε. Ενώ έπρεπε να πω όχι. Γιατί η αλήθεια είναι από τους 100 πιστούς, αν κατάλαβαν οι δύο θεοφάνεια, είναι ζήτημα. Διότι η διάσπαση που δημιουργούμε μέσα στον Άγιο Χώρο του Ναού, από μόνη της είναι πρόβλημα. Μετά τα αυτά, λέμε, δεν ακούμε τον ψάρτη, δεν ακούμε τον ιερέα, μα για να ακούσεις, πρέπει να σιωπήσεις. Και δεν είναι τόσο το στόμα να σιωπήσει. Τώρα ακούστε και ένα σωστό είναι. Και αυτό πρόβλημα είναι στον ομιλητή, αν του πετάτε λέξεις. Αλλά εγώ δεν σας δίνω σημασία, δεν σας ακούω. Γιατί θα χάσω τον ηρμό. Η σιωπή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την όντως σιωπή. Να σιωπάσουν οι λογισμοί μέσα μας, λέει ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, για να μπορέσουμε να ακούσουμε τη φωνή του Υιού του Θεού. Στο τροπάριο που ψάλαμε τώρα στα απόστοιχα, λέει θαυμάσαι το εξής. Εν Ιορδάνη ποταμό, στον Ιορδάνη ποταμό, σε είδε ο Ιωάννης. Μόνο ο Ιωάννης είδε τον Ιησού Χριστό. Κατάλαβε δηλαδή το γεγονός της θεοσημείας, της παρουσίας της Αγίας Τριάδος. Ακούστε. Χριστέ που είσαι Θεός. Ή προς τον δούλον παραγέγοντας. Τι θες λέει σε μένα, του λέει ο πρόθυμος, θα σε βαφτίσω εγώ. Εγώ είμαι ανάξιος να σου λύσω. Και τις άκρες των ηματίων σου, των υποδημάτων σου, να σου λύσω τα κορδόνια σου. Και γι' αυτό ανάξιος είμαι που είναι δουλειά ενός δούλου, λέει ο Άγιος Ιωάννης για τον εαυτό του. Εμείς έχουμε πει ποτέ τέτοιο πράγμα για τον εαυτό μας? Όχι. Διότι όταν μας παραθεωρήσει κάποιος, γινόμαστε Τούρκοι. Και επειδή εγώ είμαι ένας από εσάς, τώρα κοντά δεν μου δώσανε το κομμάτι την ώρα που έπρεπε να το πάρω στη θέση μου, σηκώθηκα και έφυγα.
Και ας το έδινε το κομμάτι ο Δεσπότης. Καταλάβατε, όλοι είμαστε στην κατάσταση της ανθρωπίνης αμαρτίας, την οποία πρέπει να την καταλάβουμε για να μετανοήσουμε. Θα μου πείτε τι μας το λες δημόσια. Το ξεπέρασα. Δεν με ενδιαφέρει πλέον. Έχω και ζάχαρο και δεν έπρεπε να φάω. Έχω κόψει σήμερα με αυτή την πίτα, νομίζω ότι είναι η 12η. Δεν έχω δοκιμάσει όμως καμία. Διότι ο γιατρός με φόβησε ότι άμα ξεκινήσω να παίζω με τη ζάχαρη, μπορεί να πεθάνω νωρίς. Και δεν με φοβήσει το να πεθάνω καθόλου. Διότι αν πεθάνω νωρίς και είμαι και νέος, θα είναι και πιο ωραίο το λείψο. Θα ξαπλώσω ανάμεσά σας. Αλλά με φοβίζει το ότι είμαι απροετοίμαστος πνευματικά για να εξέλθω του φθαρτού του του κόσμου. Ρίπον μία από κύριε, εσύ λέει δεν έχεις τίποτα, είσαι αμάρτητος. Αλλά δεν χρειάζεται, μας λέει εδώ το βάπτισμα, ο Κύριος, το λέει ο Ανατόλιος, αυτός ο μεγάλος συγγραφέας και ψαλμωδός της Εκκλησίας μας. Είσαι όνομα δε, τι να σε βαπτίσω. Στο όνομα πιάνω λέει, Κύριε, θα κάνω θεοφάνεια αυτό που ζούμε εμείς ως Εκκλησία. Προσπαθούμε να το ζήσουμε, έχουμε τον προορισμό αυτό. Αν θα τα καταφέρουμε κάποια στιγμή του βίου μας, θα είναι άγιο να έχουμε αυτό το βίο. Αν δεν το καταφέρουμε, θα πούμε του Κυρίου ότι είμαστε αχροί δούλοι, τελευταίος τροχός της αμάξης. Και επειδή εκείνος θέλει να σωθεί όλη η άμαξη της Εκκλησίας, ας μας βάλει και ως τελευταίο τροχό της αμάξης μέσα εις το συνεργείο του Παραδείσου. Εις όνομα δεν τι να σε βαπτίσω, ο πατρός, το όνομα του πατέρα δεν είναι σε βαπτίσω, αλλά τούτον φέρον με αυτό. Δεν μπορώ να σε βαπτίσω, λέει, στο όνομα του πατέρα. Τι είπε ο πατέρας στην Θεοφάνεια. Αυτός είναι ο αγαπημένος μου γιος. Γιος και πατέρας έχουν στα βιολογικά πράγματα συνέχεια. Δεν παίρνει ο γιος το επώνυμο του πατέρα. Δεν είναι πολλές φορές τα παιδιά παρόμοια στη συμπεριφορά, αν όχι καλύτερα ή και χειρότερα μερικές φορές από τους γονείς τους. Διότι αυτές τις παραστάσεις έχουν. Τα παιδιά ό,τι βλέπουν από εμάς επαναλαμβάνουν. Όχι αυτά που ακούνε με το στόμα μας, αυτά που βλέπουν, αυτά τυπώνονται. Πολλές φορές δε, ακόμη και η υπερπατησιά των παιδιών, η κορμοστασιά τους, αυτό το ευσταλές που έχουν τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, λέμε ότι μοιάζει στον παππού, στη γιαγιά, στη μάνα, στον πατέρα, διότι είναι συνέχεια βιολογική. Έτσι όπως η ανθρώπινη συγγένεια έχει μια συνέχεια, εδώ ο Θεός, που είναι ένας ο Θεός, με τρία διαφορετικά πρόσωπα ασύγχυτα μεταξύ τους, μη μπερδεμένα δηλαδή, πάλι έχουν την κοινή ουσία ως ένας Θεός, η Αγία Τριάδα, και ο Πατέρας βρίσκεται εκεί που είναι ο Υιός, για να το πούμε απλά. Εκεί που είναι ο Υιός βρίσκεται και το Άγιο Πνεύμα. Εκεί που είναι το Άγιο Πνεύμα είναι πάντα ο Πατέρας και ο Υιός. Και εκεί που είναι ο Υιός είναι και ο Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα. Είναι αχώριστη δηλαδή η ουσιαστική επικοινωνία, αν μπορούμε να το πούμε απλά για να το καταλάβουμε. Υιού, στο όνομα του Υιού λέει να σε βαπτίσω. Αλλά αυτός υπάρχει στο σαρκωθείς. Εσύ είσαι λέει Κύριε ο Υιός. Αυτός που σαρκώθηκε. Τι γιορτάζουμε. Το μυστήριο της επιφανίας του Θείου Λόγου. Θεός εφανερώθη εξ αρχή, το ακούμε, τα Χριστούγεννα. Και λέει και άλλα πράγματα, ο Απόστολος Παύλος εις τον μαθητή του Τιμόθεο. Ο Θεός φανερώνεται. Φεύγει από το βόλεμα του ουρανού. Θα το πω έτσι όπως το είπα στα παιδιά του γυμνασίου, νομίζω το κατάλαβα. Τους είπα ένα στίχο από ένα τραγούδι που λέει εκεί. Ο στίχος μπλέκης λέει τον Αρχιμανδρίτη με τον Νεοκόρο. Δηλαδή, ξεκινάς από την πάνω-πάνω θέση. Να σας το κάνω σχηματικά. Βλέπετε πολλές φορές τον Δεσπότη ότι τον έχουμε τον επίσκοπο σε τιμή και τον ανεβάζουμε σε θρόνο. Είτε υψηλό είτε χαμηλό στα μοναστήρια είναι χαμηλά ο θρόνος του επισκόπου, δεν έχει σημασία. Πάντως είναι ξεχωριστός. Δεν κάθεται κανείς όταν λείπει ο επίσκοπος. Από τη θέση του αρχιμανδρίτου, του επισκόπου, του υψηλού, έτσι επισκέπτου θα λέγαμε,
ο Κύριος φτάνει να γίνει νεοκόρος. Τελευταία θέση μέσα στην ώρα. Που είναι όμως εξίσου σημαντική. Χωρίς τον ιτή νεοκόρο, ο ναός θα είναι πενταβρώμικος, όχι πεντακάθαρος που πρέπει. Γι' αυτό ο Κύριος τι έκανε. Είδε το πλάσμα του. Είδε την εικόνα του που είναι ο άνθρωπος. Και έστειλε τον Υιό του να γίνει ένας από εμάς, τον Ιησού Χριστό, αυτόν που γνωρίζουμε. Τον είδαμε δηλαδή, εντός εισαγωγικών το είδαμε, τον γνωρίζουμε από Θεό ότι έγινε άνθρωπος. Εμείς τον προσκυνούμε στην μορφή του που ξέρουμε, στις εικόνες του, είναι οι μόνες εικόνες που προσκυνούμε του Ιησού Χριστού ουσιαστικά. Διότι εκείνος είναι ο Θεός που τα έδωσε όλα στον άνθρωπο. Τις εικόνες της Παναγίας και των Αγίων τις προσκυνούμε τιμητικά, σχετικά, όπως λέει η γλώσσα της θεολογίας των Αγίων. Μία είναι η εικόνα της Χριστού ενανθρωπίσεως. Το ακούτε στην Κυριακή εκείνη που γιορτάσαμε την 7η Οικουμενική Σύνοδο που έγινε το 787 μετά Χριστό. Η εικόνα, αν πάρουμε, με συγχωρείτε, μία εικόνα που είναι κατάμαυρη. Θα την πάρετε την εικόνα και θα την πετάξετε. Όταν ξέρετε ότι σε αυτή την εικόνα πριν 10 χρόνια φαινόταν το πρόσωπο, αλλά μαύρισε από την υγρασία, από τα λιβάνια, από όλα αυτά τα πράγματα. Θα πετούσατε ποτέ μία εικόνα του Χριστού στα σκουπίδια? Όχι φυσικά. Διότι είναι τιμημένη, εσύ είναι κατάμαυρη. Την δίνουμε σε ένα καλλιτέχνη, σε έναν αγιογράφο και εκείνος την κάνει ολόλαμπρη, την κάνει ολοκαίρια. Αυτό έκανε ο Θεός μας. Αποφάσισε, αφού είδε το πλάσμα του να είναι μέσα στο βούρκο της αμαρτίας, μέσα στο έρευος της αμετανοησίας, μέσα στη μαυρίλα της μοναξιάς του άνθρωπος, αποφάσισε να στείλει τον μονογενή του Υιό και εκείνος να εξηγήσει τον τρόπο της επαναφοράς προς τον Πατέρα, τον εξηγεί εις τους ανθρώπους. Πνεύματος Αγίου, στο όνομα του Αγίου Πνεύματος λέει να σε βαπτίσουμε. Και τούτο είδες, αυτό γνωρίζεις, διδώνε τις πιστές, να το δίνεις στους πιστούς. Και γιατί δεν λέει είδαμε έψιλον και λέει μια ομικρογιώτα, άρα γνωρίζω. Διότι ο Υιός δεν βλέπει το Άγιο Πνεύμα απ' έξω. Έχει το Άγιο Πνεύμα μέσα του. Επειδή είναι ο Θεός, ο μονογενής, ο Θεός έχει μία ουσία, άρα τα τρία πρόσωπα ναι μεν είναι, δεν είναι συγχυσμένα μεταξύ τους, αλλά είναι περιπεπλεγμένα, κινούνται μαζί. Δεν υπάρχει φορά, λέει η δική μας Ορθόδοξη παράδοση, που εμφανίζεται ο Υιός και δεν εμφανίζεται ο Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα όπως σας τα πρωί. Ο επιφανής Θεός ελέησον ημάς. Η αλήθεια είναι ότι εμείς σε εκείνου του Ιησού Χριστού το έλεος στηριζόμαστε. Σε τίποτα δικό μας. Την ώρα που ο πρόδρομος αρνείται στον Ιησού Χριστό να το βάπτισμα, να βαπτιστεί δηλαδή από εκείνον, ο Χριστός του λέει άφεσάντη, παράτατα του λέει αυτά Ιωάννη. Πρέπει να πληρώσεις πάσαν την δικαιοσύνη. Κάθε τι που έχει γράψει η Αγία Γραφή πρέπει να πραγματοποιηθεί στο πρόσωπο του Μεσσία Χριστού. Τότε πείθεται ο Ιωάννης και τελεί το βάπτισμα. Αλλά στο βάπτισμα ο Ιησούς μπήκε γυμνός φυσικά, αν και στις αγιογραφίες μετά τον 14ο-15ο αιώνα του φοράνε ένδυμα, μπήκε γυμνός και βγήκε αμέσως. Δεν έκατσε στο ίδιο καθόλου, στο νερό. Γιατί ήταν αναμάρτητος. Το βάπτισμα του Ιωάννη είναι βάπτισμα μετανοίας και επιστροφής στον Θεό. Το βάπτισμα της Εκκλησίας έχει τον χαρακτήρα της μετάνοιας στην πορεία του χριστιανού με το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, γιατί μετά το βάπτισμα έχουμε το δικαίωμα να μετανοούμε και να επανερχόμεθα στον δρόμο του Θεού, αλλά είναι και γεμάτο Άγιο Πνεύμα. Το ότι
υφιστάμεθε το βάπτισμα σε νηπιακή ηλικία, αυτό είναι πρόβλημα εντός εισαγωγικών το πρόβλημα, γιατί δεν έχουμε την εμπειρία να ζήσουμε το βάπτισμα. Έχουμε τύχει όλοι οι κληρικοί σε βαπτίσεις ενηλίκων και πολλές φορές βλέπουμε τους ανθρώπους αλλαγμένους, όντως. Εκείνοι έχουν βιώσει την ομορφιά του μυστηρίου. Ίσως το μωρό παθαίνει σοκ, το βουτάμε στο νερό, όλο αυτό το σοκάρει, όλοι οι άνθρωποι γύρω-γύρω το φοβίζουν, τρέχουν και οι γονείς, λες και εμείς οι ιερείς έχουμε άλλο καημό να πνίγουμε, παιδιά, δεν είχαμε άλλο έργο να κάνουμε σε τούτη τη ζωή. Πανικοβάλλονται εδώ στην τελευταία βάπτιση, πρώτη τελευταία που κάθεται, φοβήθηκε η μητέρα της, έκανα έτσι, γιατί άφησα τον Παπαθέμη να τον βαφτίσει, το παιδί, ενώ το βάπτισμα το τελείω πρώτος ιερεύσης, του λέω κάτω εσύ. Και της έκανα έτσι. Της εξηγώ μετά τις μέρες, μην φοβάσαι παιδί. Πούλησε 6 δικά του παιδιά. Και 1200 που είναι οι κάτοικοι εδώ, δεν έχει σκοπό δηλαδή να πουλήσει κανένα. Δεν θέλει κανείς αυτό. Το βάπτισμα έχει τη συμβολική του πράξη, αυτό την τριτή κατάθεση και ανάδυση που δεν έχει σχέση με την Αγία Τριάδα. Βαπτιζόμαστε στο όνομα της Αγίας Τριάδος, αλλά η μύης είναι στο όνομα του Χριστού. Τρεις μέρες έμεινε στον τάφο και την τρίτη μέρα ανέστη. Σε εκείνο δηλαδή την ζωή εισερχόμεθα. Ούτε του Πατέρα, ούτε του Αγίου Πνεύματος μόνο. Γιατί ο Χριστός σαρκώθηκε. Έγινε ένας από εμάς. Σας είπα πριν την εικόνα που είναι μαύρη, εμείς την προσκυνούμε. Και ας μην την έχει περιποιηθεί ο Αγιογράφος πάλι να την ξανακάνει όλο καινούργια. Γιατί η εικόνα του Θεού, αδελφοί μου, είναι ο άνθρωπος. Εμείς φτάσαμε στην εξαχλίωση. Σεβόμεθα μέχρι πρότιμος, γιατί τώρα τελευταία βλέπουμε κατεστραμμένες εικόνες, κατεστραμμένους νόους, όχι τόσο από τους άλλους. Μην ρίχνουμε την ευθύνη. Ο μουσουλμάνος δεν αγαπά τον Χριστό και την Παναγία μας. Εμένα με καίει η καρδιά μου όταν περνάω και βλαστημούν. Έχω πιάσει και κανένα δύο. Τους έχω ξεκινήσει, όχι με τα χέρια, ενώ έπρεπε να τους λιώσω στο ξύλο κανονικά. Να με πάνε αυτόφορο και να μου πούνε τι. Θα του έλεγα, κύριε Ισαγγελέφ, αφού όταν βρίσκουν τη μάνα σου και τον πατέρα σου νευριάζεις, εμένα διπλά. Γιατί έχουμε δώσει τη ζωή μας εμείς οι μοναχοί για τον Χριστό. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, το θυμάμαι στην Κάτω Παναγία, το είχαν τον Άγιο να κρατάει ένα λιτάριο και να λέει μη βλαστημάς, κάτι έλεγε εκεί πέρα, πατέρα μου. Δηλαδή λέει ότι όταν μου βρίσκουν τον Κύριό μου και τη Θεοτόκο, έχω δικαίωμα να μην ξαναμιλήσω. Έχω δικαίωμα να μαλώσω. Αφού μαλώνουμε για κτήματα, χρήματα και αυτοκίνητα, πρέπει καμιά φορά να μαλώνουμε και για αυτά. Το ότι ο μουσουλμάνος δεν σέβεται τον Χριστό είναι λογικό. Αλλά εγώ που είμαι βαπτισμένος χριστιανός, να υβρίζω το όνομα του αληθινού Θεού, είναι ντροπή μου και έσχος μου. Για μας το λέω. Δεν με νοιάζει καμία. Για μας τους χριστιανούς. Εμείς έχουμε ευθύνη. Και στο κάτω-κάτω, γιατί να πάμε ιερείς στην κόλαση. Επειδή βαπτίζομαι καλώς τον Παναγιώτη. Βαπτίζομαι και παντρεύουμε έτσι, έτσι. Κάναμε μυστήρια χωρίς να το καλοσκεφτούμε. Πολλές φορές. Ευτυχώς εδώ ο Παπαθεμιστοκλής προσπαθεί. Αλλά δεν συνεργάζονται πάντα οι χριστιανοί. Έρχονται και λένε, τι θα μας πεις, πάτερ, λέει. Αυτά που πρέπει να σας πω. Ο δικηγόρος πώς σας λέει του κόσμου τα ψέματα για να εμφανιστείτε στο δικαστήριο. Και ο ιερεύς που παίρνει την γραφή, την Αγία Γραφή και την διαβάζει και έρχεται και μας την εξηγεί, πρέπει να του κάνουμε παρατήρηση, αντί να του δώσουμε ένα βραβείο να πούμε πάτερ μπράβο σου, που κάθεσε και ενδιαφέρεσαι να ανέβουν τα μυστήρια, να γίνουν με συνέστηση. Θέλω να πιστεύω ότι εμείς που ερχόμαστε εδώ, στο κήρυγμα το απογευματινό, σήμερα δεν θα μπούμε στα χωρία, θα μπούμε την επόμενη φορά, γιατί ήθελα να πω λίγα λόγια για τα Θεοφάνεια. Αύριο αποδίδεται η εορτή. Οι εορτές του Χριστού δεν σταματάνε, δεν τελειώνουν. Όταν θα έρθει η Παπαντή και τη γέννηση θα θυμηθούμε του Χριστού, την 8η ημέρα που πήρε το όνομα με την περιτομή του, θα θυμηθούμε. Παραμονή της πρωτοχρονιάς έλεγα με το καλό του Χριστού, επίτηδες όμως. Και μου λέγανε πέρασε πάτρε, λέει να βρει το Αγίου Βασιλείου. Και γέλαγα και της έλεγα, έλα παππού μου να μου δείξει τα μπελοχώραφά σου. Λέω τρυπόμαστε. Να λέτε στον ιερέα ότι είναι το Αγίου Βασιλείου μόνο. Ρωτήστε τον γιατί σας λέει ότι είναι του Χριστού.
και νέων έτος αριθμή ή του Χριστού περιτομή και μνήμη του Αγίου Ιεράρχου Βασιλείου. Να τα κάλαντα που έχουν τη θεολογία της Εκκλησίας. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα κάλαντα και εκτός αυτού τα όλα από τον Πόντο, την Ικαρία, του Ιστράκης, της Μακεδονίας, της Κρήτης, όλα είναι θαυμάσια, ακόμη και τα Μωραΐτικα που ζητάμε στο τέλος, οι Μωραΐτες, εμείς οι Πελοποννήσιοι ζητάμε, δώστε μας και τον Κόκορα, δώστε μας και την Κόδα, δώστε μας και 5-6 αυγά να πάμε σε άλλη πόρτα, τα άλλα δεν τελειώνουν έτσι. Λένε και οι Σέντ πολλά, χρόνια πολλά ευλογημένα. Η αλήθεια είναι ότι τα κάλαντα έχουν τη θεολογία της Εκκλησίας, είναι του Χριστού η πρωτοχρονιά, που έγινε τώρα πρωτοχρονιά, γιατί το έτος για την Εκκλησία άλλαξε, την 1η Σεπτέμβρη, στο λειτουργικό της κύκλου. Όταν με ρωτάνε ποιο είναι το σωστό, το παλαιό ή το νέο ημερολόγιο, επειδή εγώ φοράω ρολόι στο χέρι, το βγάζω παραστατικά και τους λέω, βλέπετε ώρα στο χέρι μου. Έτσι είναι το χέρι του Θεού εντός εισαγωγικών. Ο Θεός είναι άχρονος. Δεν έχει χρόνο. Δεν έχει χώρο. Δεν περιορίζεται. Δεν μπαίνει σε καλούπια. Αγαπά. Γιατί εμείς, επειδή δεν μπορούμε να αγαπήσουμε καμιά φορά, μισούμε. Και τι είναι το μίσος. Είναι λάθος αγάπη. Ανεστραμμένη αγάπη. Μη εκφραστής αγάπη. Ενώ ο Κύριος μας δίνει θετικά εκείνο το οποίο θέλει από εμάς. Να γίνουμε δηλαδή η ολοκένουργια εικόνα έτσι όπως την έφτιαξε ο Αγιογράφος. Όποια εικόνα και να δείτε γύρω σας, είτε είναι καλή στέγνης είτε δεύτερη στέγνης, ακόμη και η ζωοδόπους πηγή αυτή που είναι λίγο μαύρη, είναι θαυμάσια. Κοιτάξτε την Παναγία πίσω σας εκεί, πόσο ωραία είναι και ας έχει από τον χρόνο λίγο μαυρίσει. Έχει αυτή την αρχοντιά του παραδείσου. Κανείς δεν μπορεί να δει μια εικόνα και να μην συγκινηθεί αν σκεφτεί τι γίνεται πάνω σε αυτό το ξύλο. Τι γίνεται στο ξύλο. Έρχεται ο Δημιουργός Θεός και ζωγραφίζει την ομορφιά του καθενός ξεχωριστά. Οι άνθρωποι είναι μοναδικοί και ανεπανάληπτοι. Κανείς ίδιος με τον άλλο. Μπορεί να μοιάζω εγώ να έχω τη μύτη της μαμάς μου και τα αυτιά του μπαμπά μου και το στόμα του θείου μου π.χ. αλλά έχω την προσωπικότητα που ο Θεός εμπνέει να έχω. Αν τον αφήσω να εμπνέει. Κάποιος άνθρωπος μου ήρθε έξω και με παρακάλεσε να προσευχηθώ. Λέω δεν πάτε μόνοι, τώρα θα τα λέω. Τα λέω έτσι χοντρά γιατί νομίζω ότι πολύ ευγένεια βλάπτει μερικές φορές. Τους λέω αν δεν έρθουν στην εκκλησία. Να κάνουν την ψυχή τους εκκλησία που λέει Άγιος Λουκάς Κλημαίος. Όταν απαγόρευσαν στην Ρωσία, σας το έχω ξαναπεί, θα το πω Παναγιώτη μου, απαγόρευσαν να πηγαίνουν στην εκκλησία χριστιανή εκεί στη Ρωσία και ο Άγιος Λουκάς τους είπε τώρα ήρθε η ευκαιρία να κάνετε εκκλησία την ύπαρξή σας. Να κάνετε μοναστήρια, έτσι ακριβώς τους είπε, γιατί είχαν κλειστεί τα μοναστήρια και οι μοναχοί έμεναν στον κόσμο, τους είχαν διώξει, τους είχαν πάρει τα ράσα και τα καλυμάφια και όλα αυτά που φοράμε. Και τους είπε κάντε τώρα την ύπαρξή σας μοναστήρι. Αν κάνετε την ύπαρξή σας μοναστήρι, κάνετε Χριστούγεννα, κάνετε Θεοφάνεια, κάνετε όλες τις γιορτές του Δεσπότου Χριστού, γιατί αυτός είναι ο Δημιουργός του Παντός. Νομίζω ότι αν πάμε στην Εκκλησία, τη μεγάλη αυτή δεσποτική εορτή και δεν κοινωνήσουμε τον Χριστό, στα απλά είδη, στο ψωμί και το κρασί που φέρνουμε, που με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος γίνονται σώμα και αίμα του, δεν έχουμε κάνει θεοφάνεια. Εκτός από περιπτώσεις που ο πνευματικός απαγορεύει. Ακόμη και η Εκκλησία έχει αφήσει το ελεύθερο να παίρνουμε μεγάλο αγιασμό αυτοί που έχουν κάνει κάποιο μεγάλο αμάρτημα, π.χ. ο άλλος σκότωσε. Ο πνευματικός μπορεί να το απαγορεύσει μια πενταετία, ο Μέγας Βασίλειος λέει 18 χρόνια, να κοινωνήσει, επειδή αφήρεσε τη ζωή του ανθρώπου που ποτέ δεν έδωσε ο ίδιος όμως. Τη ζωή τη δίνει ο Θεός, πώς θα την αφαιρέσω εγώ, τι είμαι. Είμαι πάνω από τον Θεό. Αφού δεν μπορώ να φτιάξω μια ζωή, να αποφασίσω εγώ να φτιαχτεί ένας άνθρωπος, γιατί ακόμη και στη σχέση του άνδρα και της γυναίκας ο Θεός επιτρέπει να γίνει, πόσα ζευγάρια δεν έχουν παιδιά. Πολλά, ποικίλα ανά την οικουμένη. Και
Εκεί, τη στιγμή της συλλήψεως, ο Θεός στέλνει την ψυχή και ενώνεται με το σωματάκι που φτιάχνεται μέσα στη μήτρα της γυναίκας, με την συνέργεια του άνδρα. Ο Θεός ευλογεί και αυτά τα απλά, που καμιά φορά τα παρουσιάζουμε βρώμικα. Τίποτε δεν είναι βρώμικο στη ζωή του ανθρώπου. Βρώμικοι νόες μυαλά υπάρχουν, ούτε βρώμικες λέξεις, ούτε βρώμικο κάτι στο ανθρώπινο σώμα. Όλα είναι χαρισμένα από τον Κύριο και Θεό μας. Αυτά επάνω του τα πήρε. Την αμαρτία την πήρε επάνω του γιατί ήταν αναμάρτητος. Αλλιώς, αν δεν ήταν αναμάρτητος, δεν θα μπορούσε να μας κάνει σώους. Αυτό σημαίνει σωτήρας. Εκείνος ο οποίος κάνει τον άνθρωπο σώο, ακέραιο, ολόκληρο. Το σημαντικό του ανθρώπου δεν είναι τόσο η βιολογικότητά του, το σώμα του, που μετά την επέλευση της αμαρτίας έγινε φθορά και θάνατος. Η φθορά έρχεται σιγά σιγά, το βιώνουμε. Ξεκινάμε από την ηλικία του μικρού και φτάνουμε έτσι στο πικ μας μέχρι κάποια ηλικία και αρχίζει η πτώση, η φθορά. Και ο θάνατος, που είναι η διαφθορά της ήδη υπαρχούσης φθοράς. Οι συνέπειες της αμαρτίας, του προπατορικού αμαρτήματος, δεν είναι μια ρετσινιά που μας την κόλλησε κάποιος επάνω. Είναι η φθορά και ο θάνατος. Όχι οι ενοχές, αυτά τα λένε οι Ρωμαιοκαθολικοί. Με το βάπτισμα αυτό φεύγει. Η φθορά και ο θάνατος. Τι λέει στην ευχή της κηδείας, την έχετε προσέξει? Καμία φορά είστε μνημόσια, μην την ακούμε. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός, ο των θάνατων καταργήσας, το λένε οι περισσότεροι ιερείς ανάποδα, τον δε διάβολον καταπατήσας. Καταργεί τον θάνατο που είναι κατάσταση, καταπατεί τον διάβολο που είναι πρόσωπο. Το βιβλίο ακόμη το γράφει ανάποδα. Εμείς το μάθαμε στις σχολές σωστά, και πολύ λίγη κληρική, εγώ το έχω διορθώσει σε όλα τα βιβλιαράκια, το βλέπουν και οι επόμενοι όταν παίρνουν το βιβλίο μου, γιατί έχει ουσία, πάντα έχει ουσία η θεολογία της Εκκλησίας. Αυτό είναι το κακό. Το ότι εμείς δεν ξέρουμε τη θεολογία της Εκκλησίας, αυτό σχεδιάζουμε, να μην σας πω ότι ακούω πολλές φορές από χριστιανούς και γελάω. Τώρα δεν δίνω και σημασία γιατί με το ζάχαρο που με ανεβαίνει στην χωριά. Γελάω και λέω. Και μου λένε γιατί γελάτε, γιατί το λέει το Ευαγγέλιο, παιδί μου, αυτό που λες. Είναι δικό σου θέμα. Δηλαδή, άμα εγώ πω στο παιδί μου ότι δεν πρέπει να αλλάζεις τους συντρόφους σαν τα πουκάμισα, δεν είναι επειδή το επιβάλλει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο σου λέει ότι ο ένας άνδρας είναι για τη μία γυναίκα. Αυτό είναι το τέλειο. Αυτό είναι το υψηλό. Για να φτάσουμε εκεί θέλουμε αγώνα. Το σημαντικό είναι να προσπαθούμε να φτάσουμε. Χάσαμε τον προορισμό μας και πήγαμε στη θάλασσα, πήγαμε πάρα πολύ για τα δαφάνεια, έρχονται όλοι 10 παρατέταρτο. Άμα δεν πας μέχρι τις 9 στο ναό, δεν θα ακούσεις τίποτα. Να μην σας πω ότι πρέπει να πάτε από τις 7.30 για να ακούσετε αυτά τα θαυμάσια. Λέει εδώ, επιφανέντος σου εν Ιορδάνη, σωτήρ ήρθες, λέει, η επιφάνειά σου έγινε. Μοναδικά πράγματα, τα οποία όμως αυτά έχουν να μας δώσουν κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το μοναδικό. Αδελφοί μου, δεν θα πω τίποτα από την Καινή Διαθήκη, αν και οι δύο επόμενοι στίχοι έχουν να κάνουν με το σχέδιο της σωτηρίας κάτι το ιδιαίτερο. Είναι συνυφασμένοι, είναι γραμμένοι δηλαδή για το σάρκωση του Θείου Λόγου. Αλλά θα τα πούμε την επόμενη φορά. Να το θυμάστε, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλε Παναγιώτη, να το θυμάστε. Ότι εμείς έχουμε πολύτιμο ετούτον εδώ, το Σταυρό του Χριστού. Αυτοί που πέσανε στη θάλασσα, αν δεν σταυρώσουν τον εαυτό τους, δεν παίρνουν την ευλογία του Σταυρού. Πέρσι στους πούς του λέει, δώστε μου εδώ το Σταυρό, θα τον πάρω μαζί μου. Είχα ξεχάσει ότι έχουν έτοιμο εδώ στην περιοχή να τον γυρνάνε μέχρι κάποια ώρα κλπ. Στεναχωρήθηκαν. Αλλά επειδή φοβήθηκαν, το είπαν μετά από 2 μέρες τα παιδιά, λέω σας το χρωστά, το χρόνο θα σας αφήσω να τον περιφέρετε και τον πήρα την επόμενη μέρα τα Γιαννιού, πήγα και τον πήρα από το σπίτι εκείνου που είχε πέσει να πιάσει τον Τίμιο Σταυρό. Δεν φτάνει
να πιάσουμε το Σταυρό. Το σημαντικό είναι ο Σταυρός να μπει εδώ, στην καρδιά μας. Να γίνει τρόπος ύπαρξης, τρόπος ζωής. Τότε θα καταλάβουμε τη Θεοφάνεια. Τότε θα καταλάβουμε τη Θεοφάνεια. Τότε θα νιώσουμε τα Χριστούγεννα. Τι σημαίνει Χριστούγεννα? Γεννιέται η αγάπη του Θεού ανάμεσά μας. Στο πρόσωπο του Θείου Βρέφους. Όλοι έχετε πιάσει μωρό στην αγκαλιά σας. Είτε είναι δικό σας, είτε είναι ξένο. Δεν σας έχει ζεστάνει αυτή η ομορφιά του μωρού? Εμένα αν έρθετε τώρα και μου πιάσετε τα γένια, νευριάζω. Αν έρθει μωρό μέχρι 5-10 ετών που είναι μικράκια και με ακουμπήσει, δεν θα κάνω τίποτα, γιατί το παιδί έχει μέσα αγαθότητα και αθότητα. Ο Χριστός αυτή την αγαθότητα τη βγάζει προς όλους μας αδελφούς. Αυτός ανοίγει την αγκαλιά του, μας περιμένει. Υπάρχει μάνα με ανδριοφροσύνη πατέρα ή πατέρας με καρδιά μάνας που να μην γίνεται θυσία για το παιδί του? Κανείς. Που είναι όντως πατέρας και όντως μάνα. Όντως αγκαλιά. Όντως αληθινή αγάπη για το παιδί. Αυτό έκανε ο Θεός. Να το θυμάστε όμως, ότι αφού μας αγαπάει εκείνος, εμείς λίγοι σιγά σιγά από την αγάπη του ας τη στείλουμε στους άλλους ανθρώπους για να έχουμε το έλεος του Θεού και την ευλογία του επάνω μας. Αμήν.